Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Και βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, είμαι η Νίκη Λιβεράκη. Έτοιμη η Ελλάδα να υποδεχθεί αύριο τους πρώτους τουρίστες. Ποιες χώρες αποκλείονται και γιατί. Καμία έκπτωση στη δημόσια υγεία, τόνισε ο Μητσοτάκης. Δρυμή κατηγορό Βαρθολομαίου για την Αγία Σοφία. Αν την κάνουν τζαμί, θα φέρουν εκατομμύρια χριστιανούς απέναντι στο Ισλάμ. Δεν χώνεψαν στην Άγκυρα την επίσκεψη της Προέδρου στο Αγαθονήσι. Υπερπτήσει σήμερα από τουρκικά μαχητικά, ευρωπαϊκά πυρά κατά της Τουρκίας. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του CNN. Ο Ερντογάν έκανε ό,τι ήθελε τον Τραμπ, λένε αξιωματούχοι στο Λευκό Οίκο. Πρώτη Ιουλίου αύριο, κυρίες και κύριοι, και η Ελλάδα ανοίγει για ταξιδιώτες από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από ακόμη 14 χώρες, με την ελπίδα πρώτον πως θα διασωθεί μέρος της φετινής δύσκολης τουριστικής σεζόν και δεύτερον ότι δεν θα απειληθεί η δημόσια υγεία. Έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, την ώρα που οι επιστήμονες παραμένουν επιποδός για τον εντοπισμό τυχόν εισαγόμενων κρουσμάτων. Με 150 πτήσεις που θα προσγειωθούν στα 27 αεροδρόμια της Ελλάδας με προέλευση από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόλις 14 τρίτες χώρες, ανοίγει η αυλαία της τουριστικής περίοδου. Η σεζόν ξεκινά με καθυστέρηση και με μόλις το 1 πέμπτο των πτήσεων της αντίστοιχης περσινής. Μετά από έντονες διαβουλεύσεις, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να επιτρέψουν το άνοιγμα των συνόρων σε χώρες που θεωρούνται ασφαλείς για τον κορονοϊό. Έτσι, από αύριο θα επιτρέπεται η είσοδο σε ταξιδιώτες που θα έρχονται από τη Σερβία, το Μαυροβούνιο, τη Γεωργία, τον Καναδά, την Ουρουγουάη, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Τινησία, τη Ρουάντα, την Ταϊλάνδη, την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Και αυτό γιατί αυτές οι χώρες προσεγγίζουν τα επιδημιολογικά δεδομένα των ευρωπαϊκών χωρών με μέσο όρο 16 κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Μπορεί κάποιος να δημιουργήσει κάποιο σενάριο, θα είναι 1.000 κρούσματα. Αλλά ό,τι και να είναι αυτά, σημασία έχει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε επαρκώς, γρήγορα και κυρίως να τα περιχαρακώσουμε. Έτσι, στον πάγο μέχρι τις 15 Ιουλίου μένουν η Αμερική, η Βραζιλία, η Ρωσία, η Τουρκία, η Βόρεια Μακεδονία, η Αλβανία και το Κατάρ. Η λίστα θα αναθεωρείται κάθε 2 εβδομάδες. Μιλώντας για το άνοιγμα του τουρισμού κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε πως παρά τις χαμηλές προσδοκίες λόγω της πανδημίας, έχει γίνει η καλύτερη δυνατή προετοιμασία. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους συναρμόδιους υπουργούς οι οποίοι συνεργάστηκαν για να μπορούμε να φέρουμε εις πέρας αυτό το οργανωμένο σχέδιο υποδοχής επισκεπτών στην πατρίδα μας χωρίς να κάνουμε καμία έκπτωση στο ζήτημα της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας. Από τις 150 πτήσεις που θα φτάσουν αύριο στην Ελλάδα, οι 40 πρόκειται να προσγειωθούν στο Ηράκλειο, 27 στην Κέρκυρα και 4 στη Μύκονο. Με 12 απευθείας πτήσεις από χώρες της Ευρώπης, ανοίγει αύριο το αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων για να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες, κάποιοι εκ των οποίων θα υποβάλλονται σε τεστ για κορονοϊό αμέσως μόλις φτάσουν στο αεροδρόμιο. Η πρώτη προσγείωση για την τουριστική σεζόν του 2020 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου θα γίνει στις 8.30 αύριο το πρωί από την Τσεχία. Θα ακολουθήσουν άλλες 2 πτήσεις από την Ολλανδία και 3 πτήσεις εσωτερικού. Οι πρώτες 5 πτήσεις στον Άραξο έχουν προγραμματιστεί για την 3η 7 Ιουλίου, ενώ για όλο τον μήνα έχουν προγραμματιστεί 68. Στο αεροδρόμιο του Αράξου η πρώτη πτήση έχει προγραμματιστεί για τις 3 Ιουλίου και θα προσγειωθεί στις 11 και 4 το πρωί. Θα μεταφέρει κυρίως Γερμανούς τουρίστες από τον Ντίσελντορφ, ενώ το έργο των ελέγχων για τον κορονοϊό έχουν αναλάβει οι γιατροί της 116 πτέρυγας μάχης. Την ίδια ώρα ο Χάρης Θεοχάρης και ο επικεφαλής του ομίλου του υπέγραψαν στην ΚΟ στρατηγική συμφωνία για τη στήριξη του ελληνικού τουρισμού. We feel very confident that with this strategic agreement we will mobilize all dormant forces of the touristic industry, other companies as well, this will allow the tourism of this year to recover to the degree that it can recover, of course. Στόχος είναι να έρθουν φέτος στην Ελλάδα μέσω της συγκεκριμένης εταιρείας το 50% των τουριστών που είχαν έρθει πέρσι.
Πυρετώδης σου στην τελευταία ώρα οι προετοιμασίες και στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη, ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από τη Ζάκυνθο. Από τις Βρυξέλλες μαζί μας η Μαρία Ψαρά και η Μίνα Καραμήτρου εδώ από την αίθουσα ειδήσεων, ξεκινώντας με σένα, Μίνα, για να δούμε πώς τελικά θα διεξάγονται αυτοί οι έλεγχοι που θα είναι σε πρώτη φάση στις περίπου 8.000 ημερησίως και αφορούν όλα τα περάσματα της χώρας, όλες τις πύλες εισόδου. Η νέα λοιπόν αυτή πραγματικότητα περιλαμβάνει από αύριο το πρωί 8.724 δειγματοληπτικά τεστ που θα γίνεται σε αεροδρόμια, σε λιμάνια, καθώς επίσης και στα χερσαία σύνορα και όταν θα ανοίξουν και οι 40 πύλες εισόδου της χώρας, να σας πω ότι ημερησίως αυτά τα τεστ θα φτάνουν και τις 12.000. Θα είναι σε 24ωρη βάση στα αεροδρόμια, όπως σας είπα, χερσαία σύνορα και στα λιμάνια. Να σας πω ότι 20 ελεγκτές θα βρίσκονται στο Ελευθέριος Βενιζέλος, 10 θα βρίσκονται στο Μακεδονία. Και λιγότεροι θα βρίσκονται στα πιο μικρά αεροδρόμια της χώρας. Ενδεικτικά λοιπόν να σας πω ότι στο Ελευθέριος Βενιζέλος θα γίνονται καθημερινά δειγματοληπτικά 1.200 έλεγχοι, στο Ηράκλειο 825 την ημέρα, στο Μακεδονία 500, στα Χανιά 275, Μύκονο 150 και στη Σαντορίνη επίσης 150. Να υποθέσουμε, Μίνα, ότι αυτοί οι αριθμοί προκύπτουν βάσει κάποιου αλγορίθμου, κάποιου μαθηματικού τύπου. Βάση ακριβώς ενός λογισμικού και με βάση πόσες αφίξεις είχαμε την περσινή περίοδο. Μάλιστα. Να σας πω τώρα για τα χερσαία σύνορα. Στον Προμαχώνα θα γίνονται καθημερινά 1.029 τεστ, ενώ στα λιμάνια ενδεικτικά, θα σας πω για την Πάρτρα, 39 τεστ κάθε μέρα. Τώρα, θέλω να σας θυμίσω, Νίκη, ότι μιλάμε για το QR code, το οποίο θα είναι και ο βασικός σύμμαχος για όλο το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θα εξετάζονται έτσι οι πιο επικίνδυνες και οι πιο στοχευμένες, θα έλεγα, αφίξεις που θα γίνονται στη χώρα μας. Θα γίνεται αυτό το τεστ, μέσα σε 24 ώρες θα έχουμε το αποτέλεσμα και γι' αυτό θα είναι και υποχρεωμένοι οι επιβάτες που θα τους γίνεται το τεστ αυτό να δώσουν όλα τα στοιχεία τους για να μάθουν και ποιο θα είναι το τεστ, θετικό, αρνητικό. Μάλιστα. Η εξέλιξη νομίζω ότι γνωρίζουμε ποια θα είναι σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, Μίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούγεται περίπλοκο από αύριο το πρωί, θα το δούμε και στην πράξη. Ελάτε να πάρουμε κλίμα από Χανιά και από τη Ζάκυνθο. Αρχής γενομένης με σένα Ευτυχία εκεί στην Κρήτη, να δούμε τι αφήξεις αναμένονται. Όλα είναι πια έτοιμα και εκεί οι ξενοδόχοι ελπίζουν ότι κάτι θα σωθεί από τη φετινή σεζόν. Περισσότερο βεβαίως Απρίλιο θυμίζουν οι αφήξεις που αναμένουμε αύριο, πρώτη μέρα έναρξης των απευθείας πτήσεων και όχι 1η Ιουλίου. 11 στον αριθμό στα Χανιά, 27 πέρυσι την ίδια ημέρα. Περίπου 1.000 επιβάτες αναμένεται να φτάσουν εδώ. 4.000 ήταν την ίδια μέρα πέρυσι. Στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου 35 με 40 οι πτήσεις. Πέρυσι τέτοια ημέρα ήταν 160. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Οι επιβάτες τώρα 4.000 με 5 αναμένονται στο Ηράκλειο. Πέρυσι ήταν πάνω από 12.000. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, μια συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει. Κάποια ελαφριά έτσι, χαμόγελα στους ανθρώπους του τουρισμού, γιατί είναι κάτι από το τίποτα που είχαν μέχρι τώρα. Όλα είναι έτοιμα εδώ, στο χώρο ακριβώς πίσω μου, μέσα από τις αφίξεις, πριν οι επιβάτες πάρουν τις βαλίτσες τους. Θα πρέπει να μένουν 4-4 να κάθονται αυτοί που έχουν επιλεγεί να κάνουν το τεστ, 274 στον αριθμό κάθε ημέρα. 4-4 θα λαμβάνουν επίχρησμα γιατρός του ναυτικού νοσοκομείου με τρεις βοηθούς. Αυτό θα γίνεται όλη την ημέρα. Η τελευταία πτήση είναι στις 11 το βράδυ από τις σκανδιναβικές χώρες, την ΕΣΑΣ. Και ελπίζουμε βεβαίως όλοι να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί το ελπίζουμε να και ανοίξουμε το... και να μην χρειαστεί να ξανακλείσουμε. Και το ευχόμαστε, όπως φαντάζομαι ότι θα μας πει ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ότι συμβαίνει και στα Επτάνησα. Να μας δώσει εικόνα λοιπόν, Ανδρέα, από τη Ζάκυνθο αλλά και από την Κεφαλονιά, από την Κέρκυρα και εκεί αναμένονται από αύριο πτήσεις. Από αύριο οι πρώτες πτήσεις. Να πούμε όμως ωστόσο ότι εδώ δεν είναι η αισιοδοξία τόσο μεγάλη, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι του τουρισμού στα Επτάνησα και κυρίως σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα είναι από τη Βρετανία. Mm. Και τα νέα από τη Βρετανία δεν είναι τόσο ευχάριστα. Μένει να δούμε τι θα γίνει μετά τις 15 Ιουλίου. Να σας πω ενδεικτικά που θα καταλάβουμε περίπου και για το τι μεγάλες διαφορές μιλάμε. Αύριο στη Ζάκυνθο αναμένονται τρεις πτήσεις από το εξωτερικό, καμία φυσικά από Μεγάλη Βρετανία. Είναι η πρώτη 8.30 το πρωί από Τσεχία και άλλες δύο από Ολλανδία. Η αντίστοιχη μέρα η περσινή είχε 48 πτήσεις από το εξωτερικό. Μιλάμε για διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Mm. Αντίστοιχα στην Κεφαλονιά, η πρώτη πτήση αύριο φτάνει, είναι μία πτήση από το εξωτερικό. Και φτάνει στις 4.30 το απόγευμα και είναι από την Ιταλία. Και στην Κέρκυρα έχουμε
πτήσεις από Πολωνία, Τσεχία, Ολλανδία και Ιταλία. Είναι 7 με 10, κάποιες μένει να κλείσουν, θα κλείσουν μέχρι αργά το βράδυ σήμερα. Και με πρώτη πτήση την Πολωνία από τις 5 και 4 το πρωί. Γι' αυτό το λόγο είπα και στην εισαγωγή ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο αισιόδοξα. Γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της τουριστικής αγοράς στην Ζάκυνθο και στα Επτάνησα γενικότερα και στην Κέρκυρα είναι από τη Βρετανία. Να. Μένει να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν. Είναι όλοι έτοιμοι να υποδεχθούν. Τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά κατά το 20% και μένει να δούμε αν και εφόσον και αυτά θα ανοίξουν μετά τις 15 Ιουλίου. Λοιπόν, εν αναμονή όλα θα κρυθούν από ό,τι καταλαβαίνουμε από την κίνηση. Ευχαριστούμε πολύ και τον Ανδρέα Παπαδημητρίου. Όπως ακούσατε και από τον συνάδελφο, κυρίες και κύριοι, το αυριανό άνοιγμα δεν είναι καθολικό. Σε καθεστώς απαγόρευσης παραμένει σειρά χωρών και ανάμεσά τους δυστυχώς και παραδοσιακά μεγάλοι αιμοδότες, θα λέγαμε, του τουρισμού μας, όπως οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί αλλά και οι Ρώσοι, από τους οποίους προέρχεται περίπου το 20% των συνολικών τουριστικών μας εσόδων. Δηλαδή, περίπου 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα ετοιμάζεται να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της στους τουρίστες, αλλά έξω από αυτές θα βρεθούν ορισμένοι από τους πιο καλούς πελάτες, όπως είναι η Αγγλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αθρηστικά αφήνουν στη χώρα μας πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από τη στιγμή που η σεζόν λέγεται COVID, ξεκάθαρα ο Ιούνιος, πρώτες 10-15 μέρες αυτές κινήθηκαν πολύ χαμηλά. Δεν ξεπέρασαν το 30% πληρότητα. Αυτό ίδιο ισχύει και για το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου. Ο δεύτερος μεγαλύτερος παίχτης για τον ελληνικό τουρισμό, η Μεγάλη Βρετανία, παραμένει στον πάγο τουλάχιστον μέχρι τις 15 Ιουλίου. Γεγονός που αποφέρει απώλεια τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσα δηλαδή άφησαν οι 3,5 εκατομμύρια Άγγλοι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ελλάδα πέρσι. Η απαγόρευση εισόδου τουριστών από τη Μεγάλη Βρετανία θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα στο τουριστικό προϊόν της Δυτικής Ελλάδος. Το 2019 είχαν πραγματοποιηθεί 47.700 επισκέψεις από το Ηνωμένο Βασίλειο και οι εισπράξεις μεταφράζονται σε 17,9 εκατομμύρια ευρώ. Η Βρετανία μετρά τους περισσότερους νεκρούς στην Ευρώπη, ενώ τις τελευταίες 48 ώρες κατέγραψε 901 νέα κρούσματα. Τα έσοδα μόνο από τους Βρετανούς τουρίστες για τα Επτάνησα, οι οποίοι ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο επισκέπτες, ήταν περισσότερα από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Συγκεκριμένα, η Ζάκυνθος εισέπραξε 200 εκατομμύρια ευρώ, η Κεφαλονιά 91 εκατομμύρια ευρώ και η Κέρκυρα λίγο πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη μάλιστα τα κορυφαία τουριστικά πρακτορία προχωρούν σε μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ελλάδα. Ένα καλοκαίρι δίχως Αμερικανούς τουρίστες ισοδυναμεί με απώλειες ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ελληνική οικονομία. Οι Αμερικάνοι που ανήκουν στην τρίτη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Ελλάδα δαπανούν σχεδόν 1.000 ευρώ ανά άτομο και επιλέγουν συνήθως τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη αλλά και την Σαντορίνη. Η Αμερικάνικη αγορά για μας ίσως είναι η νούμερο ένα για τη Σαντορίνη. Περισσότεροι σίγουρα και από τους Κινέζους και από τους Άγγλους. Περίπου το 30-40% των αφίξεων. Η πόρτα διατηρείται κλειστή για την Αμερική, καθώς παραμένει ο μεγαλύτερος ασθενής του κορονοϊού με πάνω από 2,5 εκατομμύρια κρούσματα και 120.000 θανάτους, εκ των οποίων οι 285 καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Κλειστά τα σύνορα παραμένουν και για την Τουρκία, από την οποία ήρθαν πέρσι 1 εκατομμύριο τουρίστες, καθώς τα κρούσματα στη χώρα παρουσιάζουν αυξητική τάση. Απώλεια θα είναι όμως και οι 412.000 περίπου Σουηδοί, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος έκαναν διακοπές πέρσι στη χώρα μας. Σίγουρα οι σκανδιναβικές χώρες αποτελούσαν μια πηγή προέλευσης τουριστών για την Κέρκυρα. Είναι αρνητικό ότι αυτές οι αγορές δεν θα μπορέσουν να ταξιδέψουν φέτος ή θα έχουν μεγάλη καθυστέρηση να ταξιδέψουν. Η απόφαση να απαγορευτούν οι απευθείας πτήσεις από τη Μεγάλη Βρετανία και τη Σουηδία έως τις 15 Ιουλίου έχει φέρει στα πρόθυρα νευρικής κρίσης τους ξενοδόχους της Κρήτης. Μόνο στα Χανιά οι Σουηδοί φτάνουν το 17% των επισκεπτών και οι Άγγλοι το 16%. Πλήγμα για τη Χαλκιδική ο αποκλεισμός τόσο των Σκοπιανών όσο και των Ρώσων με το ιδιαίτερα υψηλό εισοδηματικό προφίλ και κατά κεφαλήν δαπάνη που φτάνει τα 743 ευρώ. Ιδιαίτερα για τους Σκοπιανούς είναι για τα μικρά ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Μια σημαντική απώλεια που ξεπερνάει από τις ενοικιαρεύσεις στο 30-40%. Αντίθετα με τους Ρώσους οι οποίοι κινούνται κυρίως στις ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών, ουσιαστικά θα έχουμε μια μηδενική ζήτηση όταν περίπου το 2019 είχαμε στις 75-80.000 αφίξεις. Και αυτή η καταμέτρηση των απολειών μπορεί να επεκταθεί περαιτέρω εάν η Κίνα δεν ανοίξει εγκαίρως τις πύλες της για τις ευρωπαϊκές χώρες, ούτως ώστε να συμβεί και το αντίστροφο.
Λοιπόν, όλα αυτά, η λίστα των αποκλεισμένων χωρών, μέχρι νεωτέρας τουλάχιστον, έχει αποφασιστεί σε επίπεδο κεντρικό ευρωπαϊκά. Γι' αυτό θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες και τη Μαρία Ψαρά, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον να σταθούμε, Μαρία, με το ρεπορτάζ σου, στο έντονο παρασκήνιο μέχρι να καταλήξουν οι χώρες σε αυτή τη λίστα με τους ευπρόσδεκτους και με εκείνους που παραμένουν υπό απαγόρευση. Τρεις φορές την περασμένη εβδομάδα και από ώρα σε ώρα η δημοσιοποίηση της λίστας. Αυτό νομίζω ότι λέει πολλά. 14 χώρες του κόσμου θα μπορούν να θέλουν επισκέπτες, Νίκη, και μία, η Κίνα, για την οποία, παρόλο που έχει καλό επιδημιολογικό προφίλ, τα σύνορά της θα κρατάει κλειστά για τους Ευρωπαίους. Οπότε για λόγους αμοιβαιότητας θα μπορεί να στείλει επισκέπτες, όταν και οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να πάνε στην Κίνα. Λοιπόν, σε σχέση με το παρασκήνιο, κάθε χώρα προσπαθούσε να ανοίξει την Ευρώπη για τις χώρες εκείνες από τις οποίες θα είχε κέρδος και τουρίστες. Δηλαδή η Γαλλία για κάποιες χώρες της Βόρειας Αφρικής, η Πορτογαλία για τη Βραζιλία, που καταλαβαίνεις ότι με τέτοιο φορτισμένο και αρνητικό επιδημιολογικό προφίλ η Βραζιλία δεν επρόκειτο να μπει σε μια θετική λευκή λίστα. Η Βουλγαρία υποστήριζε την Τουρκία, η Ισπανία χώρες της Λατινικής Αμερικής Ισπανόφωνες. Και γενικά καταλαβαίνεις ότι έγινε ένα μεγάλο παζάρι εκεί μέσα όλες αυτές τις ώρες που οι διπλωμάτες συνεδρίαζαν. Θέλω να σου πω λοιπόν ξανά ότι η λίστα δεν είναι δεσμευτική και αφορά ταξιδιώτες για μη αναγκαίες μετακινήσεις, όπως λένε χαρακτηριστικά. Τυπικά δηλαδή, δεν είναι δεσμευτική αυτή η λίστα. Ουσιαστικά όμως καταλαβαίνουμε όλοι ότι όποιος δεν πειθαρχήσει μπορεί να έχει συνέπειες. Ακριβώς. Μπορεί να γυρίσει μπούμεραγκ μια τυχόν, ας πούμε, μη υιοθέτηση της λίστας αυτής. Αν λοιπόν η Ελλάδα πει ότι θα ανοίξει τα σύνορά της για την Τουρκία ή την Αμερική, μπορεί κάποιες χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παρόμοιο επιδημιολογικό προφίλ να κλείσουν τα σύνορά τους για την Ελλάδα, όπως η Αυστρία, για παράδειγμα, που μέχρι στιγμής έχει διαπέτα τα σύνορά της για τους Έλληνες επισκέπτες και οι Αυστριακοί επισκέπτες μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Νίκη, ότι στις 15 Ιουλίου η λίστα θα επανεξεταστεί και αναμένεται να μπουν πολλές χώρες, αλλά και ίσως να μπουν κάποιες. Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων, λοιπόν, και αναμένουμε. Πάλι. Ευχαριστούμε πολύ τη Μαρία Ψαρά. Στο μεταξύ, περισσότερες από 7.500 αυτοκίνητα μπήκαν και χθες στην Ελλάδα από τον Μπρομαχώνα. Είναι υποχρεωτικό το τεστ για τους Σέρβους πολίτες, και αυτό γιατί έχουμε αύξηση κρουσμάτων στη γειτονική χώρα Εσχάτος. Ενώ από τα μεσάνυχτα, όλοι οι ταξιδιώτες θα καλούνται να συμπληρώσουν και την γνωστή πια ειδική ηλεκτρονική φόρμα. Οι ξενοδόχοι, πάντως, που πόνταραν στον οδικό τουρισμό, παραμένουν απεσιόδοξοι. Τουρίστες που προέρχονται κυρίως από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία περιμένουν υπομονητικά στο τελωνείο του Προμαχώνα. Έχουν ξεκινήσει για τις διακοπές τους στην Ελλάδα, αφού τη θεωρούν εν μέσω πανδημίας ως έναν από τους πιο ασφαλείς τουριστικούς προορισμούς. We would like to stay for vacation in Greece. We usually go to Croatia, but we are afraid that COVID is spreading around and they do not make any restrictions. You think Greece is a safe place for vacations? Of course. Όσοι έρχονται από τη Σερβία, όπως η Έλενα, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε τεστ για τον κορονοϊό εξαιτίας της νέας έξαρσης της πανδημίας στη χώρα. Σύμφωνα με τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, στη γειτονική χώρα έχουν καταγραφεί 232 νέα κρούσματα και 3 νέοι θάνατοι. Τα συνεργεία του ΕΟΔΗ κρατούν σε μία λίστα δεδομένων τα στοιχεία κάθε ανθρώπου που υπόκειται στο συγκεκριμένο τεστ. Στην περίπτωση που βγει θετικό το τεστ, τότε ο κάθε τουρίστας υποχρεούται να παραμείνει για 5 μέρες σε καραντίνα στο τουριστικό του κατάλημα. I should pay for this in Serbia, 600 dinars. It's for free. Η Ελλάδα βρίσκεται κάθε χρόνο ψηλά στις προτιμήσεις των Σέρβων, καθώς την προτιμά το 80% όσων κάνουν διακοπές στο εξωτερικό. Πέρυσι οι επισκέπτες από τη γειτονική χώρα ξεπέρασαν το 1.300.000, αλλά φέτος δεν αναμένονται περισσότεροι από 300.000. Τα μηνύματα που παίρνουμε δεν είναι τόσο καλά. Εμείς τέτοια εποχή ως επιμελητήριο, καθημερινά είχαμε και επισκέψεις στο επιμελητήριο από επιχειρηματίες και ανθρώπους θεσμικούς της Σερβίας. Σήμερα μπορώ να σας πω ότι και όλο αυτό το διάστημα δεν έχουμε ούτε καν κρούσει. Υπολογίζουμε ότι τα ποσοστά θα είναι της τάξης 50%, δηλαδή θα είχαμε το μισό από ό,τι είχαμε πέρσι. Αυτό το ποσοστό συνεχώς μειώνεται και υπολογίζουμε φέτος ότι θα φτάσουμε ένα ποσοστό της τάξης 20-30%. Όσοι φτάνουν πάντως στη χώρα μας προτιμούν κατά 80% τη Βόρεια Ελλάδα, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Θάσο και την Καβάλα.
Πιο αισιόδοξα είναι τα μηνύματα από τη Ρουμανία, που κάθε χρόνο στέλνει περίπου 1,3 εκατομμύρια επισκέπτες και συνεισφέρει με μισό δισεκατομμύριο ευρώ στην ελληνική οικονομία. Η ρουμανική αγορά είναι η μόνη η οποία παρέχει μια σταθερότητα, δηλαδή παίρνουν κρατήσεις. Οι ακυρώσεις εκεί πέρα φτάνουν περίπου στο 50%. Οι κρατήσεις από τη Βουλγαρία είναι περίπου οι μισές σε σχέση με πέρυσι, ενώ όσοι φτάνουν στη χώρα μας θα προτιμήσουν τα θέρετρα της Βόρειας Ελλάδας. Μας αρέσει πολύ η θάλασσα, είναι καθαρά και αρέσαμε. Δεν φτάνουν ωστόσο για να αλλάξουν τη ζωφερή μέχρι τώρα εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Οι ελπίδες των τουριστικών πρακτόρων για τον οδικό τουρισμό μέχρι στιγμής έχουν διαψευστεί. Αυξημένη κίνηση σταθερά και ουρές, όπως θα δείτε στο Μπρομαχώνα. Εκεί στα σύνορα συνδεόμαστε με τον Χρήστο Νικολαίδη. Η εικόνα μιλά από μόνη της, Χρήστο, και απόψε. Ακριβώς, Νίκη, κυρίες και κύριοι, οι ουρές είναι παρούσες ακόμα και αυτή την ώρα, παρά το γεγονός ότι έχει προχωρήσει αρκετά η ημέρα. Τώρα, το καθεστώς για το οποίο ενημερωθήκαμε νωρίτερα από τη Μίνα Καραμίτρου σε σχέση με το νέο πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ θα ισχύσει από τα μεσάνυχτα και εδώ και στο Τελωνίου του Προμαχώνα. Έχουν πάρει τις σχετικές ενημερώσεις οι υπεύθυνοι των ελληνικών αρχών, τόσο της αστυνομίας όσο και του Τελωνίου. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή ανησυχία εδώ με το δεδομένο ότι δεν είναι εντελώς σίγουρο ότι όλοι οι τουρίστες οι οποίοι θα έρθουν από τα μεσάνυχτα και στη συνέχεια και αργότερα εδώ, ναι, θα είναι ενημερωμένοι για το νέο πρωτόκολλο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι θα πρέπει να τους απαγορευτεί η είσοδος. Και αν στην περίπτωση των πτήσεων υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι αυτός που δεν έχει την εκτύπωση δεν μπαίνει στο αεροπλάνο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τον οδικό Σωστά. τουρισμό. Υπό την έννοια αυτή, υπάρχει μια μικρή ανησυχία εδώ στις αρχές. Θα δούμε από τα μεσάνυχτα και μετά πώς θα αντιμετωπιστεί. Λοιπόν, για να από το δούμε. Πέρα, ναι. Όπως βλέπετε, οι ουρές συνεχίζονται. Με τις πληροφορίες από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες να λένε ότι όσο προχωρούμε μέσα στο καλοκαίρι, τόσο θα αυξάνεται και το τουριστικό Λοιπόν, κύμα. Περιμένουμε όλα αυτά να τα δούμε στην πράξη, όπως και τα νέα μέτρα στην εφαρμογή τους. Ευχαριστούμε και τον Χρήστο Νικολαίδη. Η χώρα μας πάντως δεν απευθύνει προσκλητήριο μόνο σε τουρίστες. Έχουμε τον Σπύρο Δημητρέλη μαζί μας με μια αποκλειστική είδηση που παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον. Σπύρο, η κυβέρνηση φαίνεται ότι προσκαλεί και συνταξιούχους να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στη χώρα μας. Να δούμε τώρα περί τίνος πρόκειται, τι σχέδιο είναι αυτό και τι ελπίζουμε να πετύχουμε. Νίκη, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Χρήστος Ταϊκούρας, παρουσίασε νομοσχέδιο που αφορά τη φορολόγηση εισοδημάτων που έρχονται από το εξωτερικό. Και η πιο σημαντική διάταξη που παρουσίασε και εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, προβλέπει το εξής. Όποιος αλλοδαπός συνταξιούχος μετακομίσει, έρθει και εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, τότε για το εισόδημα από τη σύνταξή του που εισπράττει από τη χώρα προέλευσής του θα φορολογείται στην Ελλάδα με συντελεστή μόλις 10%. Θα είναι ενιαίος ο συντελεστής, θα είναι επίπεδος, ένας flat tax όπως τον λένε, ναι, προκειμένου να αποτελέσει ένα πολύ δυνατό κίνητρο για να εγκατασταθούν αλλοδαποί συνταξιούχοι στην Ελλάδα. Να πούμε, Νίκη, ότι με τη διάταξη αυτή η Ελλάδα μπαίνει και σφήνα και σε άλλες χώρες της Νοτιού Ευρώπης, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, που έχουν προηγηθεί και προσελκύουν συνταξιούχους από το βορρά, καθώς και η Ελλάδα θέλει να μετατραπεί σε ένα Μαϊάμι, θα μπορούσαμε να πούμε, της Ευρώπης. Λοιπόν, για να δούμε αν θα αποδώσει. Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα. Ευχαριστούμε για το αποκλειστικό ρεπορτάζ, το Σπύρο Δημητρέλη. Να σταθούμε τώρα και στα επιδημιολογικά δεδομένα. Δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη έναν θάνατο. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Η Δέσποινα Βλεπάκη θα μας δώσει συνολικά την ενημέρωση, να δούμε και τα κρούσματα της ημέρας. Δέσποινα. Ένας θάνατος καταγράφει το τελευταίο 24ωρο. Πρόκειται για έναν 79χρονο που έχασε τη μάχη για τη ζωή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου. Δυστυχώς, αυτή την ώρα που μιλάμε, η χώρα θρηνεί πια 192 ανθρώπους που έχουν χάσει τη μάχη από αυτή την πανδημία. Σήμερα ανακοινώθηκαν 20 νέα κρούσματα. 9 από αυτά είναι εισαγόμενα από πτήσεις από το εξωτερικό και 4 από την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης. Το σύνολο πλέον των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα μας είναι 3.409. Τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, 9 ασθενείς δίνουν μάχη για τη ζωή τους, διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας με μέσο όρο ηλικία στα 58 έτη. Είναι πάντα σημαντικό, αισιόδοξο να το λέμε. Είναι 118 οι άνθρωποι που έχουν λάβει εξιτήριο από τις μονάδες εντατικής θεραπείας και έχουν κερδίσει το εισιτήριο και τη μάχη για τη ζωή. Λοιπόν, αύριο ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Σωτηρία. Εκεί έχουμε και τον αγώνα για την ενίσχυση των ΜΕΘ, έτσι.
Αύριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το νοσοκομείο Σωτηρίας, κίνηση υψηλού συμβολισμού, θα παρουσιάσει το ολοκληρωμένο σχέδιο της κυβέρνησης για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Στόχος είναι να υπάρχουν 12 μονάδες εντατικής θεραπείας ανά 100.000 κατοίκους, να φτάσουμε δηλαδή τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Λοιπόν, για να το δούμε, ευχαριστούμε πολύ τη Δέσποινα Βλεπάκη. Όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, έχουμε ακόμη 4 κρούσματα το τελευταίο 24ωρο στην Ξάνθη και εκεί πράγματι η ανησυχία παραμένει. Η καραντίνα που είχε επιβληθεί στον Εχήνο ήρθε εν μέρη μόνο, καθώς μετά τα νέα 12 κρούσματα που ανακοινώθηκαν ήδη από χθες στην περιοχή, κρίθηκε απαραίτητο να εφαρμοστούν περιοριστικά μέτρα. Ο Γιάννης Αποστολόπουλος δίνει δείγμα για να υποβληθεί σε τεστ κορονοϊού στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για οδηγούς, λίγο έξω από την Ξάνθη. Είναι αναπληρωτής εκπαιδευτικός και με το κλείσιμο των σχολείων επιστρέφει στην πόλη του. Θέλει να είναι βέβαιος ότι δεν θα μεταφέρει τον ιό στους δικούς του ανθρώπους. Βέβαια, έτσι πούμε, γι' αυτό το κάνουμε το τεστ. Θα γυρίσουμε τώρα στις οικογένειες και σε αυτά και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε τίποτα. Δεκάδες είναι οι κάτοικοι της περιοχής που υποβάλλονται καθημερινά σε τέτοια τεστ, καθώς η Ξάνθη μπήκε ξανά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επιδημιολόγων, αφού τα 12 από τα 15 θετικά κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες σε όλη τη χώρα είναι από την περιοχή. Εφόσον βγει θετικός κάποιος, ενημερώνεται μέσα στις 48 ώρες ότι πρέπει να τεθεί σε καραντίνα. Ο κόσμος θα πρέπει να έχει μια μικρή ανησυχία, αλλά όχι τόση ώστε να φτάσει σε ένα σημείο να χάνει την ψυχραιμία του. Και όταν εννοώ μικρή ανησυχία, εννοώ ότι όλοι πρέπει να προσέχουμε. Όλα τα νέα κρούσματα είναι από χωριά του ορεινού όγκου στο Δήμο Μίκης και φαίνεται να προέρχονται από ιχνηλατήσεις προηγούμενων θετικών κρούσματων. Αυτά τα 12 κρούσματα είναι μετά από ιχνηλάτηση που έγινε με θετικά κρούσματα. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια αισιοδοξία γιατί ουσιαστικά φαίνεται ότι η ιχνηλάτιση δουλεύει. Εξαιτίας των νέων κρουσμάτων, η σκληρή καραντίνα στον Εχήνο που επρόκειτο να λήξει σήμερα δεν τελείωσε, αφού αποφασίστηκε μερική άρση με τα περιοριστικά μέτρα που συνεχίζουν να ισχύουν να είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας από όλους, η απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, η απαγόρευση των λαϊκών αγορών και των υπαίθριων παζαριών και η απαγόρευση συναθρήσεων. Τα μέτρα ισχύουν και για την κοινότητα Μίκης, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα. Νομίζω ότι η εξέλιξη είναι θετική, πηγαίνουμε προς το καλύτερο. Ευχόμαστε την επόμενη εβδομάδα να είμαστε σε ακόμη καλύτερη κατάσταση. Οι μαζικές δειγματοληψίες σε ολόκληρη την περιοχή συνεχίζονται και μέχρι τώρα έχουν γίνει περίπου 6.000 τεστ, τα 5.500 στους Δήμους Ξάνθης και Μίκης και τα υπόλοιπα 500 σε οδηγούς στο χώρο του Drive Test. Σε παγκόσμιο επίπεδο, ωστόσο, η πανδημία προελάβνει. Είναι δραματική η κατάσταση με τον κορονοϊό στην Ινδία, σε χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου όλοι φοβούνται τώρα νέα έκρηξη της πανδημίας κατά το προσεχές τριήμερο με την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου. Τα χειρότερα έρχονται, προειδοποιεί στο μεταξύ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, την ώρα που τα καταγεγραμμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια. Παγκόσμια ανησυχία προκαλεί η έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού στον αναπτυσσόμενο κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα κρούσματα παγκοσμίως να έχουν ξεπεράσει τα 10.200.000, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημαίνει συναγερμό, τονίζοντας το μέγεθος της απειλής. The worst is yet to come. I'm sorry to say that, but with this kind of environment and condition, we fear the worst. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση στο Νότο μοιάζει εκτός ελέγχου, με 42.000 κρούσματα μόνο σε μία ημέρα. Οι κατατόπους αρχές προετοιμάζονται για το Σαββατοκύριακο της Εθνικής Γιορτής της 4ης Ιουλίου, με τον φόβο του συνωστισμού και της ραγδαίας μετάδοσης του ιού. Even in states that are telling their citizens to do it correctly, they're doing that. There are crowds, they're not physical distancing, and they're not wearing masks. That's a recipe for disaster. Μπροστά στην επερχόμενη καταστροφή, το Λος Άντζελες κλείνει τις παραλίες του, ενώ στη Νέα Υόρκη ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο ζητά από τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει πιο δραστικά μέτρα. The president can do two things. First, sign an executive order directing everyone to wear a mask. Το στίχημα των υγειονομικών αρχών σε όλο τον κόσμο είναι η γρήγορη κυκλοφορία ενός αποτελεσματικού εμβολίου. Ωστόσο, ο κορυφαίος Αμερικανός λοιμοξιολόγος και σύμβουλος του Προέδρου εκτιμά πως ακόμα και σε αυτή την περίπτωση ο ιός μπορεί να μην νικηθεί. I doubt seriously that any vaccine will ever be 100% protected. The best we've ever done is measles, which is 97 to 98% effective.
Oh, that would be wonderful if we get there. I don't think we will. Η πανδημία του κορονοϊού χτύπησε και το παγκοσμίως γνωστό υπερθέαμα Cirque du Soleil με έδρα τον Καναδά. Το φημισμένο τσίρκο του ήλιου αναγκάζεται να ακυρώσει τις παραστάσεις του σε όλο τον κόσμο και να απολύσει 3.500 καλλιτέχνες. Πολύ μακριά από όλα αυτά για τη συνέχεια, καθώς είχαμε νέα βαρυσήμαντη παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για την Αγία Σοφία. Δύο ημέρες λοιπόν πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας για το θέμα, από άμβονος ο κύριος Βαρθολομαίος προειδοποίησε την τουρκική ηγεσία ότι η ενδεχόμενη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί θα έστρεφε εκατομμύρια χριστιανούς εναντίον του Ισλάμ. Με τα βλέμματα των απανταχού χριστιανών να είναι στραμμένα στην Τουρκία, όπου στις προσεχείς 48 ώρες το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαίνεται για το αίτημα μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίφθινε ηχηρή προειδοποίηση προς την τουρκική ηγεσία για τις δραματικές συνέπειες μιας τέτοιας αλλαγής. Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε στέμενος θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανών εις όλων των κόσμων εναντίον του Ισλάμ, και η Αγία Σοφία, η οποία λόγω της ιερότητός της είναι ένα ζωτικό κέντρο εις το οποίο αγκαλιάζονται η Ανατολή με τη Δύση, θα διασπάσει τους δύο αυτούς κόσμους. Από τον άμβονα του Ιερού Ναού των Αγίων Αποστόλων, ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας με ποιμαντικό λόγο απάντησε και στις διαδοχικές τοποθετήσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων περί της ιδιοκτησίας του οικουμενικού φάρου του χριστιανισμού. Κλασικό είναι αυτό το οποίο πάντοτε υπερβαίνει τα όρια του λαού και της εποχής της την οποία δημιουργήθη και δεν ανήκει μόνο εις αυτόν που το κατέχει, αλλά εις ολόκληρον την ανθρωπότητα. Εν γενεία τάφα, ο τουρκικός λαός έχει τη μεγάλη ευθύνη και την υψίστην τιμή να αναδεικνύει την οικουμενικότητα του υπερόπου αυτού μνημείου. Στην Αθήνα, μετά και την έντονη κινητοποίηση στο διπλωματικό παρασκήνιο αλλά και τις συστηματικές παρεμβάσεις σε όλα τα διεθνή φόρα, αναμένουν την τελική κρίση της τουρκικής δικαιοσύνης, η οποία εντάσσεται στις ενέργειες που για την κυβέρνηση αποτελούν δείγμα έμπρακτης αποκλιμάκωσης. Άγια Σόφια, έλβετε, η ibadete açılması, zincirlerinin kırılması, zincirlerin kırılıp ibadete açılması hepimizin ortak dileğidir. Ξεκάθαρη είναι η αποδοκιμασία και της αμερικανικής διπλωματίας. Λοιπόν, έχουμε ήδη συνδεθεί με την Τουρκία. Από την Κωνσταντινούπολη μαζί μας η Μαρία Ζαχαράκη. Βλέπετε πίσω το Μιχάλη Γνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη Ρωσία το Θανάση Αυγερινό. Μαρία, ξεκινώντας από εσένα, είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι η Αθήνα ζητεί έμπρακτη αποκλιμάκωση από την Τουρκία ως προϋπόθεση οποιοδήποτε διαλόγου. Όμως εκεί καταγράφεται το ακριβώς αντίθετο. Πριν από λίγο είχαμε νέες, πολύ επιθετικές δηλώσεις, απειλές θα έλεγε κανείς, από τον Ομέρ Τσελίκ, ο εκπρόσωπος του Κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Στο ΑΚΕΠΕ. Ναι, Νίκη, η Άγκυρα φαίνεται να πειράχτηκε από την πρόταση του τέως Κύπριου Υπουργού Άμυνας Σάβα Αγγελίδη, ο οποίος ζήτησε να δημιουργηθεί ένας μόνιμος στόλος από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Σήμερα λοιπόν ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος, ο γνωστός, ο Μέρ Τσελίκ, βγήκε μενόμενος, θα λέγαμε, και είπε ότι να ξέρετε πως η στάση της Τουρκίας δεν αλλάζει, είτε κινηθείτε με τον έναν, είτε κινηθείτε με τον άλλον τρόπο κατά της Τουρκίας. Εμείς, είπε, δεν καταλαβαίνουμε αυτά τα περί αλληλεγγύης της γειτονίας. Αστεία με τον τουρκικό στόλο δεν μπορεί να κάνετε. Ξεπερνάει τον πόη σας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μέρ Τσελίκ. Και στη συνέχεια, Νίκη, επανέλαβε τα περί προβληματικών υπουργών άμυνας στην Ελλάδα. Είπε δηλαδή πάλι ότι επιλέγονται οι πιο προβληματικοί τύποι, οι οποίοι δεν ξέρουν από πολιτική γλώσσα και δεν έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν την Τουρκία. Και έστρεψε στη συνέχεια φυσικά τα βέλη του κατά της Γαλλίας για άλλη μια φορά, λέγοντας ότι είναι απερισκεψία κάθε τρεις και λίγο να βγαίνει η Γαλλία και να κατηγορεί την Τουρκία. Και θέλουμε να πούμε στον κύριο Μακρόν ότι αυτοί που εγκληματούν στη Λιβύη είστε εσείς. Εσείς είστε εκείνοι που παίζετε λοιπόν το επικίνδυνο παιχνίδι στη Λιβύη. Εκεί η κόντρα οδηγείται στα άκρα, θα το δούμε εκτενώς και στη συνέχεια. Κρατάμε πάντως ότι για ακόμη μια φορά έχουμε επιθετικές δηλώσεις και στοχοποίηση των Ελλήνων Υπουργών Άμυνας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Μαρία, το επόμενο θέμα έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέεται όμως με την Τουρκία. Εκεί έχουμε ένα νέο ρεπορτάζ που καίει τον Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα φέρει την υπογραφή του δημοσιογράφου που αποκάλυψε το Watergate πριν από αρκετές δεκαετίες, του Καρλ Μπέρνστάιν. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αποτελεί λόγω της πρωτοφανούς του άγνοιας έναν κίνδυνο για την εξωτερική πολιτική της χώρας. Δεν διστάζει να μιλάει άσχημα σε ξένους ηγέτες, πρωτίστως σε γυναίκες, ενώ για ακόμη μια φορά, κυρίες και κύριοι, επιβεβαιώνεται και η ιδιαίτερα προνομιακή σχέση του με τον Ερντογάν. Με τον Τούρκο πρόεδρο, λοιπόν, ο Τραμπ φαίνεται ότι μιλά πολύ συχνά και με τις ώρες στο τηλέφωνο, κάνοντας περίπου ό,τι του ζητήσει. Ο θρύλος της αμερικανικής δημοσιογραφίας, Καρλ Μπέρνστάιν, ένας εκ των δύο δημοσιογράφων που το 1972 ξεσκέπασαν το σκάνδαλο Watergate, βάζει στο στόχαστρό του τον Ντόναλντ Τραμπ και φέρνει στο φως άγνωστες πτυχές από τις επικοινωνίες του Αμερικανού Προέδρου. Σε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το CNN, ο Μπέρνστάιν εστιάζει στα τηλεφωνήματα και τις σχέσεις του Τραμπ με ηγέτες όπως ο Ερντογάν. Enjoys an almost direct line to President Trump, calling the White House during one period at least twice a week. What was Erdogan after? First of all, he didn't just call the White House. He would find Trump on the golf course and get through to him because Trump had given standing orders that Erdogan should be put through. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Τραμπ έδειχνε να υποδουλώνεται στον Ερντογάν σε πολύ σοβαρά θέματα όπως ο πόλεμος στη Συρία. The most grievous thing that I was told on almost all of the calls are those discussions having to do with the United States pulling its forces out of Syria at Erdogan's urging. Trump gave away the store in Syria, partly on these phone calls with Erdogan. Ο Μπέρνστάιν γράφει για εκατοντάδες τηλεφωνήματα στα οποία ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται εντελώς απροετοίμαστος. Σε άλλα, ακουγόταν να κάνει bullying στον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και να μιλά απαξιωτικά για την καγκελάριο Μέρκελ. Show the President of the United States, in terms of allies, bullying them, almost sadistically dealing with women on the call, namely Angela Merkel, the German Chancellor, and Theresa May, the Prime Minister of Great Britain. Στους διαλόγους του, ο Τραμπ εκλιπαρεί κατά τον Μπέρνστάιν για την εύνοια του Ρώσου Προέδρου, βρίζοντας τους προκατόχους του. Οι συνομιλίες Πούτιν-Τραμπ ακούγονταν σαν δύο άνδρες σε ατμόλουτρο, γράφει ο Αμερικανός δημοσιογράφος. He was almost slavishly seeking Putin's approval, trying to prop himself up. Trump is a great businessman, demeaning his predecessors, George Bush and Barack Obama, in foul terms, vulgar language, calling them incompetent. Ο βετεράνος δημοσιογράφος υποστηρίζει επίσης ότι δύο πρώην υπουργοί, δύο σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας και ο πρώην επικεφαλής του επιτελείου του Προέδρου πίστηκαν πως ο Τραμπ αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Το CNN δεν αποκαλύπτει τις πηγές του, εξηγεί όμως πως το ρεπορτάζ είναι αποτέλεσμα συνεντεύξεων με περισσότερους από 10 αξιωματούχους που είτε ήταν παρόντες στα τηλεφωνήματα του Τραμπ, είτε είχαν πρόσβαση στις απομαγνητοφωνήσεις. Στο μεταξύ, αίσθηση έχει προκαλέσει η κίνηση κάποιων να τοποθετήσουν στο άγαλμα του Κεμάλ Ατατούρκ στη Ουάσιγκτον μια πινακίδα που έγραφε «Ναι, είμαι ένοχος για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Σε αυτή τη νέα αποκάλυψη για τη σχέση Τραμπ-Ερντογάν θα σταθούμε με τη βοήθεια του Μιχάλη Ιγνατίου από τη Νέα Υόρκη. Εδώ, Μιχάλη, μιλάμε πια για πρωτοφανείς αποκαλύψεις. Ο Μπέρνστάιν είπε ότι ούτε λίγο το πολύ ο Τραμπ παρέδωσε στον Ερντογάν τα κλειδιά της Συρίας λόγω αυτής της σχέσης που τους ενώνει. Και όχι μόνο της Συρίας, Νίκη. Καλησπέρα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα γνωρίζαμε για την ανάρμοση στη σχέση του Πρόεδρου Τραμπ και του Ισλαμιστή ηγέτη της Τουρκίας από πληροφορίες και μισόλογα των συνεργατών του. Μαζί το συζητήσαμε αρκετές φορές. Αποδείχθηκαν ορθές οι πληροφορίες χωρίς αμφιβολία. Αλλά είναι άλλο να ομιλεί για αυτή τη σχέση ο Καρλ Μπέρνστάιν και άλλο ανώνυμες πηγές που αποδείχθηκε βεβαίως ότι δεν παραπληροφορούσαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Στο βίντεο είπατε για τον Καρλ Μπέρνστάιν. Να θυμίσω και εγώ ότι θεωρείται ο καλύτερος ερευνητής στην ιστορία της Αμερικανικής δημοσιογραφίας. Αφού μελέτησε με διάφορους τρόπους τις συνομιλίες του πρώτου Τραμπ με ξένους ηγέτες, έγραψε ένα πραγματικά κόλαφο για τον Αμερικανό Πλανητάρχη, ο οποίος με αυτά που διαβάζουμε, Νίκη, θα χάσει τον τίτλο του και θα τον πάρει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Εμάς βεβαίως μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι αποκαλύψεις για τον Ταγίπ Ερντογάν, αποκαλύψεις που δείχνουν μια καταθλιπτική εικόνα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι μέλη γάλα όταν συνομιλεί με αυταρχικούς ηγέτες και εξαιρετικά κακός όταν τηλεφωνεί σε ηγέτες συμμάχους της Αμερικής
και ειδικά στις γυναίκες όπως η Τερέζα Μέη και η Άγγελα Μέρκελ. Προφανώς είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο τα πράγματα μεταξύ των δύο ηγετών που ο Ερντογάν, έτσι ένιωθαν οι συνεργάτες του κυρίου Τραμπ, έλεγχε απολύτως την αμερικανική πολιτική για τα θέματα που τον ενδιέφεραν. Και στα θέματα αυτά, Νίκη, περιλαμβάνονται βεβαίως και τα δικά μας εθνικά θέματα. Και είναι ευτύχημα ότι δεν είχαμε διαπραγματεύσεις, αν θες, είτε για την Κύπρο είτε για οτιδήποτε άλλο, διότι θα χάναμε κατά κράτος, όπως καταλαβαίνεις, παρά τις προσπάθειες που θα έκαναν οι ηγέτες στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Μίλησα σήμερα με τον σημαντικό διπλωμάτη, ο οποίος αναρωτήθηκε τι στο καλό θα μπορούσαν να κάνουν η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτό το δυσάρεστο περιβάλλον. Η μόνη χώρα, για να καταλάβετε, που γλίτωσε από αυτή τη διπλωματική λέλαπα ήταν το Ισραήλ. Και κάπως θα έλεγα η Σαουδική Αραβία. Δεν έχει ξανασυμβεί στην Αμερικανική ιστορία ξένος ηγέτης να καθορίζει την Αμερικανική πολιτική. Ούτε το Ισραήλ, το παντοδύναμο Ισραήλ στην Αμερική, μπόρεσε να το πετύχει αυτό. Διαβάζοντας τις αποκαλύψεις, ένιωσε αυτό που είπες, ότι είναι ως ο κύριος Τραμπ να παρέδωσε τα κλειδιά του Λευκού Οίκου στον Ερντογάν, ο οποίος αγνοεί ακόμα και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τηλεφωνεί όποτε θέλει στον κύριο Τραμπ, ο οποίος πέφτει να απαντήσει. Κάποιος συνεργάτης του είπε ότι έτρεχε να απαντήσει. Ναι, ναι, με ειδική εντολή ακόμα, όταν παίρνει ο Ερντογάν, να βρίσκει αμέσως τον Αμερικανό. Του τηλεφωνά ανήκει ακόμα και στο αγαπημένο του σπορ, το γκολφ, που δεν θέλει να τον ενοχλεί κανένας. Ο Αμερικανός πρόεδρος λοιπόν σταματά για να μιλήσει με τον Ερντογάν. Στο βασικό ερώτημα για το πώς έφτασε σε τούτη τη δυσάρεστη κατάσταση η Αμερική, η απάντηση είναι απλή. Το είπε και ο Τζον Μπόλτον. Τρεις λέξεις είπε. Προσωπικά, επιχειρηματικά, συμφέροντα. Και τελειώνω. Δεν υπάρχει καμία άλλη εξήγηση. Με δεδομένο ότι ο Ερντογάν έχει συμμαχήσει με το Ιράν και τη Ρωσία εναντίον της Αμερικής, η Τουρκία έπρεπε να είχε τιμωρηθεί με βαρύτερες κυρώσεις. Αντίθετα, ο Ερντογάν απολαμβάνει καθεστώς συγκυβερνήτη της υπερδύναμης. Λοιπόν, και είναι σαφές ή τουλάχιστον μπορεί να το εικάσει κανείς βάσιμα. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γνατίου ότι αυτό τονώνει και την αυτοπεποίθηση των γειτόνων, οι οποίοι απάντησαν με υπερπτήσεις στη χθεσινή συμβολική επίσκεψη της Πρόεδρου της Δημοκρατίας, στο Αγαθονήσι, κυρίες και κύριοι. Το θέμα μάλιστα απασχόλησε και τον τουρκικό τύπο, που έκανε λόγο για ελληνικές προκλήσεις. Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο εξέπεμψε στο μεταξύ ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ, ενώ μιλώντας στο Όπεν από τη Λευκοσία, ο πρόεδρος Αναστασιάδης κάλεσε τις Βρυξέλλες να αναλάβουν δράση. Είναι 2F16 πάνω από το Αγαθονήσι, αντέδρασε η Άγκυρα στην επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας, επιβεβαιώνοντας ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει στην τουρκική στρατηγική κρυζοποίηση ελληνικών νησιών. Ο τουρκικός τύπος επιδίδεται σε όργιο προπαγάνδας, υποστηρίζοντας ότι κάποια νησιά βρίσκονται υπό ελληνική κατοχή. Η Ελλάδα έβαλε την υπογραφή της σε μια νέα πρόκληση στα νησιά του Αιγαίου. Η Ελληνίδα Πρόεδρος της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το Αγαθονήσι, το οποίο συνδέεται με το Αιδίνιο. Μετά το τηλεφώνημα Μητσοτάκη-Ερντογάν, που είχε στόχο την αποκατάσταση των διάβλων επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για τη μείωση της έντασης, η κυβέρνηση τηρεί στάση αναμονής και περιμένει να δει χειροπιαστά δείγματα αποκλιμάκωσης εκ μέρους της Τουρκίας, χωρίς να αλλάζει στο ελάχιστο σχεδιασμός για την αποτροπή οποιασδήποτε προσπάθειας επιβολής τελεσμένων. Όταν χρειάστηκε η κυβέρνηση να παρέμβει με δυναμικό τρόπο για να μην υποκύψει στον εκβιασμό της εργαλειοποίησης του προσφυγικού από τη γείτονα χώρα, δώσαμε όλοι μαζί μία μάχη της προστασίας των συνόρων και της υπεύθυνης ενημέρωσης, βέβαια, που είναι απολύτως απαραίτητη για να αποφύγουμε υπερβολές ένθεν και ένθεν. Πλήρη στήριξη στις ελληνικές θέσεις εκφράζει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάρθε Βέμπερ, και ζητά επίγουσα συζήτηση με τον ύπατο εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζωζέ Μπορέλ, για τη συνεχιζόμενη και επαναλαμβανόμενη τουρκική προκλητικότητα, όπως αναφέρει. Η Ευρώπη πρέπει να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας και να υπερασπιστεί τα σύνορά της και στο πλευρό της Κύπρου για την προστασία των χωρικών υδάτων. Δεν εκβιαζόμαστε. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Open Ελλάδα και το Σπύρο Χαριτάτο, ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης για άλλη μια φορά επανέλαβε τη θέση του ότι αν στρατικοποιηθεί η κρίση με την Τουρκία, θα εξαφανιστεί ο κυπριακός ελληνισμός. Ήταν δηλώσεις ρεαλιστικού πατριωτισμού και ορθολογισμού, όχι για να παραδοθούμε, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την τουρκική επιθετικότητα και βουλημία. Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο αναμένεται να τεθούν στη συνάντηση που θα έχει ο Παύλου Τσαβούσογλου με τον γερμανό ομολογό του Χάικο Μας στο Βερολίνο την Πέμπτη, αμέσως μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Γερμανία.
Με φόντο τη Λιβύη την ίδια ώρα εξωθείται πια στα άκρα η κόντρα της Γαλλίας με την Τουρκία. Μετά την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Μακρόν κατηγορώντας την Άγκυρα για εγκληματικές ευθύνες στο Λιβικό εμφύλιο, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Τσαβούσογλου, βγήκε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι το Παρίσι στηρίζει έναν πραξικοπηματία πειρατή. Αγνοώντας όλη τη διεθνή κοινότητα στο μεταξύ, η στρατιωτική σχέση Τρίπολης Άγκυρας παραμένει στενή με τον αρχηγό του τουρκικού στόλου να ταξιδεύει στη Λιβύη. Αποφασισμένος να διατηρήσει τη σκληρή ρητορική ενάντια στην Άγκυρα, εμφανίστηκε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Λίγο μετά τη συνάντησή του με την Άγγελα Μέρκελ στο Βερολίνο, ο Γάλλος πρόεδρος έδειξε ξανά την Τουρκία ως τον κύριο υπεύθυνο για τη λιβική κρίση. Mais le premier intervenant extérieur aujourd'hui en Libye, c'est la Turquie. Et je considère qu'aujourd'hui la Turquie ne respecte aucun des engagements pris à la conférence de Berlin, a accru sa présence militaire en Libye depuis et a massivement réimporté des combattants djihadistes depuis la Syrie. Je pense que c'est une responsabilité historique et criminelle pour qui prétend être un membre de l'OTAN. Η επίθεση από τον Γάλλο πρόεδρο δεν έμεινε αναπάντητη. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σήκωσε το γάντι και απάντησε. Φράνσα, bir darbeci destekliyor. Korsan bir insanı destekliyor. Kimi? Haftar'ı destekliyor. Το μεσημέρι, ο αρχηγός του τουρκικού στόλου, Αντάνος Παλ, επισκέφθηκε ευνηδιαστικά τη λιβική ναυτική βάση της Μπουσέτα, προκειμένου να συζητήσει με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης Σάρατζ την επιτάχυνση της δημιουργίας των δύο τουρκικών βάσεων στη χώρα. Την ίδια ώρα, η Αίγυπτος έστελνε νέο μήνυμα στην Τουρκία για τη στάση που θα κρατήσει σε περίπτωση που η κρίση υπερβεί τις κόκκινες γραμμές του Καΐρου. Η Αίγυπτος δεν επιτίθεται σε κανέναν και δεν εμπλέκεται σε ξένες υποθέσεις. Ταυτόχρονα όμως λαμβάνει μέτρα για να διατηρήσει την εθνική της ασφάλεια. Στα πολεμικά μέτωπα και οι δύο πλευρές προετοιμάζονται να διεκδικήσουν το μήλον της Έριδος, τη λεγόμενη ημισέλινο των πετρελαιοπηγών, νοτιοανατολικά της Σύρτης. Πάντως, οι φυλές των Αράβων που ζουν στην περιοχή ζητούν να ανοίξουν ξανά οι στρόφιγγες του πετρελαίου και να μοιραστεί ο πλούτος προς όφελος όλων. Το μεσημέρι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος θα έχει αύριο τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του από το Ιράν και την Τουρκία. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, η διάσκεψη θα έχει στο επίκεντρο την Συρία, αλλά θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως Πούτιν, Ερντογάν και Ρουχανί θα συζητήσουν και την κατάσταση στη Λιβύη. Και με αυτό το τελευταίο υπόψη θα συνδεθούμε με το Θανάση Αυγερινό και τη Μόσχα. Αύριο λοιπόν μια τηλεδιάσκεψη που τύπης αφορά τη Συρία. Δεν υπάρχει όμως αμφιβολία, φαντάζομαι, Θανάση, ότι και η Λιβύη θα βρεθεί στην ατζέντα. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Έτσι πιστεύουν και εδώ διπλωματικές πηγές, οι οποίες σήμερα εισέπραξαν με κάποια μηχανία, αν όχι ενόχληση, τις δηλώσεις του Τσαβούσογλου ότι η Ρωσία, αν και το ΝΑΤΟ τη βλέπει ως απειλή, υποστηρίζεται από τη Γαλλία ώστε να ενισχύσει την επιρροή και παρουσία της στη Λιβύη. Προκάλεσε αίσθηση αυτή η δήλωση γιατί μοιάζει να ξέφυγαν κάποιες διατυπώσεις από τον κύριο Τσαβούσογλου, ο οποίος ακόμη υποτίθεται ότι περιμένει στην Τουρκία τον ομόλογό του, τον Σεργέη Λαυρόφ, και τον Υπουργό Άμυνας της Ρωσίας, του Σεργέη Σαϊγκού, αλλά αυτή η επίσκεψη διαρκώς αναβάλλεται. Επομένως, εδραιώνεται η αίσθηση ότι παρά το στρατηγικό φλερτ Μόσχας και Άγκυρας που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν σαφείς διαφωνίες, ενώ το γεωπολιτικό παιχνίδι στη γειτονιά μας είναι και ανοιχτό, με άγνωστη έκβαση δηλαδή και αβέβαιες παραμέτρους, αλλά και πολλαπλό πολυεπίπεδο. Πολλοί έχουν με πολλούς παίκτες παράλληλους διαλόγους και κάπου μπερδεύονται τα σύρματα, θα έλεγα. Ναι. Σαφώς η δήλωση Τσαβούσογλου δείχνει και κάποια ενόχληση της Άγκυρας για την αναθέρμανση της προσέγγισης Παρισίων Μόσχας, που θα μπορούσε να δυσκολέψει τις τουρκικές φιλοδοξίες για την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το κλίμα ρευστότητας και ευαίσθητων ισορροπιών προστίθηκε μια πληροφορία ότι επιβατικά και μεταγωγικά αεροσκάφη συνεχίζουν να κινούνται και μάλιστα κάποτε αυξάνουν και αυτή την συχνότητα. Ναι. Όχι μόνο από την Τουρκία προς τη Λιβύη, ξέρουμε ότι έτσι μεταφέρονται όπλα και τσιγκαντιστές, αλλά και από τη Συρία προς τη Λιβύη, χωρίς να μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε τι ακριβώς μεταφέρουν και κυρίως προς ποια κατεύθυνση, γιατί υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες. Πάντως πρέπει να αποκλείσουμε ότι η Δαμασκός θα έστελνε αεροσκάφη δικά της, χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας στην Λιβύη. Φαίνεται για άλλη μια φορά ότι η Ρωσία αναδεικνύεται σε έναν κομβικό αλλά κάπως σκιώδη παίκτη στο Λιβικό. Και επιβεβαιώνεται πόσο πολύ παραγωγική είναι αυτή η εξίσωση του λιβικού ζητήματος. Σας ευχαριστούμε θερμά,
όλους. Και ελάτε τώρα να σταθούμε στην εσωτερική επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στην αγορά και στην οικονομία. Είναι σαφές ότι η εγχώρια αγορά είναι αντιμέτωπη μετά την πανδημία με μια σοβαρή έλλειψη ρευστότητας. Γι' αυτό η κυβέρνηση μελετά και νέα δέσμη μέτρων στήριξης. Δείτε ποια μέτρα εξετάζονται στο ρεπορτάζ του Αργύρη Καλογερόπουλου. Η αγορά έχει στεγνώσει από ρευστό και στο οικονομικό επιτελείο ετοιμάζουν νέο πακέτο στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Από τον επόμενο μήνα οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να βλέπουν ζεστό χρήμα στα ταμεία τους από το κράτος με σειρά παρεμβάσεων. Πρώτη από όλες, ο δεύτερος γύρος της επιστρεπτέας προκαταβολής μέσα στον Ιούλιο, που θα μοιράσει σε 150.000 επιχειρήσεις 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Για τον Γιώργο Σωτηρίου, που είδε τον τζίρο του να μειώνεται δραματικά, χρειάζεται πιο δραστικά μέτρα για να μην βάλει λουκέτο. Η επιστρεπτέα προκαταβολή ήταν μια ασπιρίνη σε μια δύσκολη στιγμή. Αλλά με τις ασπίρινες δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Στα τέλη Ιουλίου ετοιμάζεται και ο τρίτος κύκλος επιστρεπτέας προκαταβολής για τις επιχειρήσεις που θα συνοδευτεί από τη μείωση προκαταβολής φόρου από 20 έως 50%. Ειδικά για όσες επιχειρήσεις εμφανίσουν ζημίες, θα μηδενιστεί. Τι προκαταβολή φόρου για μια σεζόν που οι περισσότεροι θα έχουμε ζημίες ή έστω ελάχιστα κέρδη, καμία σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η μειωμένη τζίρη κατά 46% σε λιανεμπόριο και τουλάχιστον 80% στην εστίαση έχουν θορυβήσει το οικονομικό επιτελείο, που ετοιμάζει ένα νέο πακέτο μέτρων στήριξης των μικρομεσαίων για να αποσοβήσει ένα κύμα στάσεων πληρωμών από το Σεπτέμβριο. Μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν θα δει καν κέρδη φέτος. Έτσι λοιπόν θα ήταν παράλογο να ζητήσουμε προκαταβολή φόρου για μια χρονιά που δεν υπάρχουν κέρδη. Ανάσα ρευστότητας αναμένεται να δώσουν και οι μικροπιστώσεις προς τους μικρομεσαίους με ποσά έως 25.000 ευρώ και με μειωμένες εξασφαλίσεις. Ενώ από τον Ιούλιο ως τον Φεβρουάριο θα μπορεί να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος επιχειρήσεων και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις αντί για 6. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο το πρωί έκανε ιδιαίτερη αναφορά για επικείμενα νέα μέτρα στήριξης της οικονομίας με επίκεντρο την αγορά εργασίας, φωτογραφίζοντας παρεμβάσεις για να γίνει πιο δελεαστικό για τις μικρομεσαίες επιχείρησεις το πρόγραμμα επιδότησης της εκπεριτροπής απασχόλησης. Και μαζί με τα σταμόδια Υπουργεία, από αυτούς του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, είμαστε πάντα έτοιμοι, εφόσον χρειαστεί, να κάνουμε πρόσθετες παρεμβάσεις. Για το πρόγραμμα Συνεργασία, εξετάζεται η παράταση της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών έως τα μέσα Οκτωβρίου. Και από τις επιχειρήσεις, από την αγορά στους συνταξιούχους, είναι πια θέμα ημερών, όπως φαίνεται, να υπάρξει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μείζον ζήτημα των αναδρομικών για τις μνημονιακές περικοπές. Στο ρεπορτάζ του Θοδωρή Βγενή θα δείτε τα σενάρια και τα ποσά που θα λάβουν οι συνταξιούχοι, εφόσον βέβαια το ανώτατο δικαστήριο κάνει δεκτό το αίτημά τους. Από μέρα σε μέρα αναμένεται να βγει η κρίσιμη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που θα κλειδώσει τον τελικό λογαριασμό των αναδρομικών για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Μακάρι να τα πάρουμε. Γιατί ο καθένας έχει τις ανάγκες, υποχρεώσεις. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας που θα αναγνωρίζει ως διάστημα των αναδρομικών το δεκάμηνο από τη σύνταξη Ιουλίου 2015 έως τη σύνταξη Απριλίου 2016. Μάλιστα, το κόστος για την επίμαχη περίοδο αγγίζει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα ποσά που διεκδικούν οι συνταξιούχοι ξεκινούν από 600 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν τις 7.500 ευρώ. Λένε τόσο καιρό να τα δώσουν, να τα δώσουν και ποτέ δεν τα δίνουν. Συνταξιούχος του ΙΚΑ με μεικτή σύνταξη 1.400 ευρώ είχε μειώσει 142 ευρώ. Τώρα διεκδικεί αναδρομικά 10 μηνών ύψους 2.220 ευρώ. Στις 9 Ιουλίου θα γίνει η πληρωμή των αναδρομικών των επικουρικών συντάξεων σε περίπου 235.000 απόμαχους της εργασίας. Ενώ στις 22 Ιουλίου θα λάβουν τα αναδρομικά τους οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας. Τα ποσά των αναδρομικών που αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 1.200 ευρώ. Πρέπει να τα πάρουν, διότι ό,τι είναι κατοχυρωμένο συνταγματικά θα πρέπει να εκτελείται επακριβώς. Εν τω μεταξύ, τον προσεχή Οκτώβριο, οι απόμαχοι της εργασίας θα δουν αύξηση στη σύνταξή τους και αναδρομικά 12 μηνών λόγω των αλλαγών στα ποσοστά αναπλήρωσης. Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν πάνω από 30 έτη ασφάλισης. 30 χρόνια δούλευα. Πώς, κάτι πρέπει να πάρω. Άλλοι που δουλέψαν πιο πολύ πρέπει να πάρουν πιο πολλά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, οι συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά έως 3.000 ευρώ, εφόσον φυσικά έχουν θετική προσωπική διαφορά. Να τα πάρουν οι συνταξιούχοι, γιατί έχουν κόψει πάρα πολλά. Ο Γιάννης Βρούτσης έχει προαναγγείλει ακόμα αυξήσεις στις προσωρινές συντάξεις, αλλά και προκαταβολή μέρους του ΕΦΑΠΑΚ στους απόμαχους της εργασίας. Με συγκέντρωση και πορεία την Πέμπτη, απαντά το Κομμουνιστικό Κόμμα στο κυβερνητικό νομοσχέδιο για τις πορείες. Η αντιπολίτευση μιλά για αυταρχισμό και οι συνδικαλιστές για αντιδημοκρατικό νομοθέτημα. Σε διευκρινήσεις προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ενώ καταστηματάρχες στο κέντρο φαίνεται να καλωσορίζουν αυτές τις αλλαγές.
Με θετικό μάτι βλέπουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες καταστημάτων που δραστηριοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με το οποίο επιχείρει να θέσει τις πορείες και τις διαδηλώσεις υπό νέο θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορεί 50 άτομα να κάνουν ολόκληρο το κέντρο μπάχαλο. Το να κλείνει το κέντρο 3 φορές την ημέρα δεν είναι ότι καλύτερο. Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, μόνο το τελευταίο δίμηνο πραγματοποιήθηκαν 133 πορείες και συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα, προκαλώντας συνθήκες ασφυξίας και αδυναμίας λειτουργίας της πόλης και της αγοράς. Όσο δικαίωμα έχει αυτός που θέλει να διαμαρτυρηθεί, να διαμαρτυρηθεί, αλλά τόσο δικαίωμα έχω κι εγώ να μπορώ να λειτουργήσω τις ώρες που πρέπει να λειτουργήσω. Όλη αυτή η ενέργεια είναι αυταρχική και αντιδημοκρατική. Η υποχρέωση της κυβέρνησης είναι να κατοχυρώσει τα δικαιώματα των διαδηλωτών, χωρίς όμως να διαταράσει τη ζωή των κατοίκων και των επαγγελματιών, τονίζει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που προχώρησε σε διευκρινήσεις. Δεν αφορά τις τριτοβάθμιες οργανώσεις, δεν αφορά το ΠΑΜΕ, αφορά κάποιες πολύ μικρές συγκεντρώσεις των 50 ατόμων, οι οποίες μπορούν να γίνουν στο πεζοδρόμιο. Δεν έχει καμιά ευθύνη ο οργανωτής εάν έχει ενημερώσει, έχει πάρει όλα τα μέτρα του και εμφανιστούν οι μπαχαλάκηδες. Είναι σίγουρο ότι είναι αντισυναγματικό να απαγορεύουν διαφθόρμητες διαδηλώσεις. Πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το επίμαχο σχέδιο νόμου, με τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για νομοσχέδιο χουντικής έμπνευσης και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος να ζητά την άμεση απόσυρσή του. Ένα καινούριο νομοσχέδιο που τι κάνει σε αυτή την κρίση, περιορίζει τις διαδηλώσεις. Αυτή είναι η απάντηση του αυταρχισμού. Επειδή όχι να βάλει στο γύψη συγκεντρώσεις, θα συντριβεί από την ίδια την πραγματικότητα και την ταξική πάλι των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Προετοιμάζεστε για το πώς θα αυξήσετε το κόστος των πολιτών όταν απαιτούν τα δικαιώματά τους από το κράτος εν ώψη Πέμπτου Μνημονίου. Πρώτη απάντηση στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης δίνεται το βράδυ της Πέμπτης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με πορεία και συγκέντρωση διαμαρτυρία στο Σύνταγμα. Σε πλαίσιο πολιτικό και για τη συνέχεια, στο επίκεντρο λοιπόν της αντιπαράθεσης παραμένει τόσο η υπόθεση Νοβάρτης, όσο και οι ηχογραφημένες συνομιλίες Παπά Μιονή. Για παρακρατικό βούρκο κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στην πρώτη του παρέμβαση για το θέμα ο Πρωθυπουργός μιλά για πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγησης των θεσμών. Για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός παρενέβη με δήλωσή του στις τελευταίες εξελίξεις και ειδικότερα στα όσα περιλαμβάνει το ηχητικό ντοκουμέντο του Νίκου Παπά με τον επιχειρηματία Σάμπη Μιονή. Η θεσμική τάξη, η δημοκρατική και θεσμική κανονικότητα είναι ίσως η ισχυρότερη απάντηση σε όσους επιχείρησαν να στήσουν μια πρωτοφανή απόπειρα χειραγώγηση των θεσμών. Αντιπερισπασμό χρεώνει στον Πρωθυπουργό ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Μητσοτάκης ή δεν έχει καταλάβει την έκρηξη ενεργίας και ύφεσης που έρχεται με τις επιλογές και την αδράνεια της κυβέρνησής του, κάτι που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, ή νομίζει ότι με αντιπερισπασμούς θα μπορέσει να καλύψει το χάος που δημιουργεί στην κοινωνία, την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. Την ίδια ώρα, πόρισμα ιδιωτικής πραγματογνωμοσύνης που παρήγγειλε ο επιχειρηματίας Μιονής αποφαίνεται ότι το επίμαχο ηχητικό είναι αυθεντικό. Καθώς όπως αναφέρεται, δεν φέρει κανένα ίχνος συγγραφής, αποτελώντας ενιαία ηχητική καταγραφή. Από τον ΣΥΡΙΖΑ πάντως επισημαίνουν ότι με βάση την πραγματογνωμοσύνη που κατέθεσε ο Μιονής, προκύπτει ότι οι αναφορές του Νίκου Παπά ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά δεν παραπέμπουν στον Παπαγγελόπουλο, αλλά στον Ισραηλινό επιχειρηματία. Παραθέτουν μάλιστα την ακριβή κατά τους ίδιους από μαγνητοφώνηση. Ξέρω και καταλαβαίνω ότι σε αυτό το επίπεδο της πολιτικής οι άνθρωποι που είναι διατεθειμένοι να μας προσεγγίσουν να είναι απόλυτοι. Καμία αντίρρηση. Ξέρω, καταλαβαίνω, οσμίζομαι, μαθαίνω ότι κάποιοι βγάζουν λεφτά. Λεφτά. Δυστυχώς για τον κύριο Παπά όμως, το ακατάληπτο τμήμα της συνομιλίας του με τον κύριο Μιονή τον διαψεύδει κατηγορηματικά και επιβεβαιώνει τα όσα ο τελευταίος ισχυρίζεται περί ύπαρξης μαγαζιού που λειτουργούσε στο Μαξίμου επί Τσίπρα και παραμάγαζου Παπαγγελόπουλου, που με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Παπά έβγαζε πολλά λεφτά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην προανακριτική έκαναν λόγο για παρακρατικό βούρκο και μέσω επίσημου αιτήματός τους ζητούν να μην ολοκληρώσουν τις εργασίες στην Επιτροπή, προτού υπάρξει επίσημη μετάφραση της απόφασης Αμερικανικής Δικαιοσύνης για την Νοβάρτης. Να συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή προκειμένου να συζητήσει την απόφαση της Αμερικανικής Δικαιοσύνης για την Νοβάρτης. Καθώς το έγγραφο αυτό αποτελεί το πλέον αδιάσυστο αποδεικτικό στοιχείο. Προηγουμένως ζητάται η επίσημη μετάφραση του κειμένου προκειμένου να περιληφθεί στο πόρισμα της Επιτροπής. Για παρακράτος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στα κομματικά όργανα του κινήματος αλλαγής Φόφη Γεννηματά. Από όλα όσα έρχονται στο φως είναι ξεκάθαρο πως ο κύριος Τσίπρας γνώριζε και είτε δεν μπορούσε να το σταματήσει, είτε ήταν σε αδυναμία να τα ελέγξει, είτε τα καθοδηγούσε όλα αυτά. Δεν έχουμε τις απαντήσεις, αλλά είναι αυτονόητο πως ο κύριος Τσίπρας έχει πολύ μεγάλες πολιτικές ευθύνες. Γι' αυτό είναι εντυπωσιακό πως ο κύριος Μητσοτάκης πασχίζει να κρατήσει έξω από το κάδρο των πολιτικών ευθυνών τον κύριο Τσίπρα.
Χρήστος Ταϊκούρας, Βασίλης Κικίλιας και Κώστας Τσιάρας συνυπογράφουν επιστολή προς το νομικό συμβούλιο του κράτους, προκειμένου το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει αποζημίωση από την Οβάρτης. Στην ανάγκη προστασίας του νερού ως δημόσιο αγαθό, στάθηκε κατά τη σημερινή του συνάντηση με εργαζομένους στην ΕΙΔΑΠ ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε επιπλέον το Μέγαρο Μαξίμου πως επιμένει σε νεοφιλελεύθερες πολιτικές και αυτό παρά το γεγονός ότι, όπως είπε, η πανδημία ανέδειξε την αξία αλλά και την ανάγκη για ένα ισχυρό δημόσιο. Το νερό είναι βασικό συστατικό της ζωής. Όχι ιδιώτες στο νερό. Είναι το μήνυμα που έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας υποδεχόμενος στην Κουμουνδούρου τους εκπροσώπους των εργαζομένων στην ΕΙΔΑΠ. Η στάση δική μας είναι στάση αρχής ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ανθρώπινο δικαίωμα και δεν μπορεί να μπει στη διαδικασία της πώλησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν πήρε μάθημα από την πανδημία για την αναγκαιότητα του ισχυρού δημόσιου τομέα και επιμένει σε νεοφιλελεύθερες λογικές. Θα κάνουμε μια μεγάλη καμπάνια το επόμενο διάστημα ξανά για την αξία του δημόσιου αγαθού που λέγεται νερό. Και θα βρεθούμε απέναντι στην λογική της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Τα δίκτυα και τα πάγια δεν μπορούν να πουληθούν σε κανένα μοντέλο. Δεν είδαμε οικονομικής λειτουργίας παρά μονάχα σε μπανανίες να συμβαίνει αυτό, ας με επιτραπεί η έκφραση, σε χώρες οι οποίες ξεπουλήθηκαν και δεν είχαν στον ήλιο μοίρα. Ο κύριος Τσίπρας διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους ότι η αξιωματική αντιπολίτευση θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να εμποδίσει επιλογές περαιτέρω ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ. Στο δικαστικό ρεπορτάζ για μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη, επικυρώθηκε λοιπόν από τον Άριο Πάγο η καταδίκη του Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αγιαλίας Αμβροσίου για ρητορική μίσου σε σχέση με τα γνωστά ρατσιστικά σχόλια που είχε αναρτήσει στο προσωπικό του ιστολόγιο. Η Έλενα Γαλάρη θα μας θυμίσει αυτήν την υπόθεση και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, Έλενα. Ήταν ένα ομοφοβικό κείμενο νίκη το οποίο είχε αναρτήσει ο κύριος Αμβρόσιος το Δεκέμβριο του 2015 και με το οποίο καλούσε το ποίμνιό του να φτύνει τους ομοφυλόφιλους και μάλιστα να τους βγάζει στο περιθώριο. Στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο είχε αθώθει, αλλά στο δευτεροβάθμιο, το οποίο έγινε μετά από έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας, είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάξης 7 μηνών με τριετή αναστολή για δημόσια υποκίνηση σε ρατσιστική βία. Σήμερα λοιπόν ο Άριος Πάγος επικύρωσε αυτή την καταδικαστική απόφαση του εφετείου για παραβίαση του αντιρατσιστικού νόμου. Λοιπόν, το κρατάμε. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εξέλιξη. Είχε συζητηθεί έντονα η υπόθεση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη. Στον πύργο τώρα, προφυλακιστέ εκρήθηκαν τελικά οι δύο νεαροί ηλικίες 19 και 23 ετών που κατηγορούνται για απόπειρα αρπαγής του 14χρονου μαθητή. Και ενώ η υπόθεση έχει πάρει πια το δρόμο της δικαιοσύνης, ο πατέρας του παιδιού δηλώνει ανακουφισμένος. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα οι δύο Βούλγαροι κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απόπειρας αρπαγής 14χρονου στο πύργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Συνήγορο και το ελληνικό δικαστήριο που τους καταδίκασε, τους προφυλάκησε μέχρι στιγμής για τα παιδιά του Κοσμάτη και για το παιδί μου πάνω απ' όλα. Οι δύο νεαροί ηλικίας 19 και 23 ετών, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, προσέγγισαν το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 14χρονο μαθητή την ώρα που πήγαινε στο φροντιστήριό του με ένα μαύρο βαν και του ζήτησαν να τους ακολουθήσει προφασιζόμενοι ότι η μητέρα του τους είχε ζητήσει να το μεταφέρουν σπίτι. Προσποιήθηκε ότι θα μπει μέσα, αφού είδε μέσα στο αυτοκίνητο, είδε ένα βαν κλειστό με φημέ τζάμια και είδε τα πετσαρίες κατεβασμένες, είδε καλώδια κρεμασμένα. Φοβήθηκε. Και ενήρισε αστραπία με τη λογική που έχει και έφυγε. Το βαν στο οποίο προσπάθησαν να επιβιβάσουν το 14χρονο εντοπίστηκε την περασμένη Παρασκευή στην Αμαλιάδα με οδηγό τον έναν από τους δύο κατηγορούμενους που είναι αδέρφια. Σύμφωνα με τον δικηγόρο τους, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο παρά οι καταθέσεις του ανηλίκου, οι οποίες πλέον φάσκουν και αντιφάσκουν, δεν τεκμηριώνονται. Αφού δεν έπεισαν τον ανήλικο να τους ακολουθήσει, δεν έπεισαν εισαγγελέα και ανακρίτρια για την αθωότητά τους. Οι γονείς δέχτηκαν με ανακούφιση την απόφαση των αρχών για την προφυλάκηση, ενώ όπως λέει ο πατέρας του, ο ανήλικος προσπαθεί ακόμα να συνέλθει από την περιπέτεια που έζησε. Δεν είναι τόσο πολύ καλά, αλλά θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε την ψυχολογία του παιδιού. Ο συνήγορος των κατηγορουμένων έχει ζητήσει από τις αστυνομικές αρχές να αρθεί το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αποδείξουν οι εντολείς του ότι δεν βρίσκονταν στον πύργο την επίμαχη στιγμή. Λοιπόν, υπόθεση κοντοστάθη για τη συνέχεια. Ο γνωστός και ως ψευτογιατρός με αυτήν την πρωτοφανή περίπτωση, η Σοφία Φασουλάκη είναι μαζί μας, γιατί έχουμε για πρώτη φορά πολύ σαφείς πληροφορίες για την απολογία του κοντοστάθη. Τι ισχυρίστηκε λοιπόν ενώπιον των δικαστικών αρχών.
Ακριβώς, Νίκη, την ώρα όλα αυτά, βέβαια, που πληθαίνουν οι καταγγελίες στο πρόσωπό του, ας μην ξεχνάμε ότι στην ασφάλεια υπάρχουν τουλάχιστον 90 αναφορές στο πρόσωπό του, οι οποίες ξεψαχνίζονται, ερευνώνται μία-μία προκειμένου να φτάσουν στον ανακριτή. Τι λέει λοιπόν ο Νίκος Κοντοστάθης? Δηλώνει εμπειρικός βοτανολόγος με πολύ μεγάλη αγάπη στα βότανα. Όμως, όπως φέρεται να λέει στην απολογία του, μία επίσκεψή του στο Άγιο Όρος ήταν αυτή που άλλαξε το ρου της ιστορίας και από βοτανολόγος έγινε γιατρός. Ας δούμε τι λέει. Από στόμα σε στόμα μάθαιναν για μένα. Άρχισαν να με συστήνουν σαν γιατρό και δεν έκανα τίποτα για να άρω την πλάνη. Μετά με πήρε η κατρακύλα και ξεκίνησα να απολαμβάνω τον τίτλο του γιατρού, διανθίζοντάς τον με διάφορες επιπλέον ιδιότητες. Αρνήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, Νίκη, ότι έταζε πλήρη ίαση και ότι μάλιστα έπαιρνε και αμοιβή, υποστηρίζοντας ότι τα χρήματα που καταγγέλουν ότι του δώσαν, και μην ξεχνάς ότι δεν ήταν λίγα, 17.000 ευρώ. Έτσι, ήταν δεκάδες χιλιάδες ευρώ ανά περίπτωση. 20.000 ευρώ. Πάμε να δούμε τι είπε γι' αυτά. Ήτανε ανθοϊάματα και βάματα, για να δούμε τι λέει. Ναι. Ουδέποτε είπα σε κάποιον να διακόψει τη θεραπεία του. Το ζητούμενο για μένα ήταν η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των ασθενών. Από τις μοναχές και τους μοναχούς δεν ζήτησα ποτέ χρήματα παρά μόνο την προσευχή τους. Μάλιστα. Λοιπόν, και έπεται συνέχεια. Το λέμε κάθε μέρα με κίνδυνο να κουράσουμε, αλλά είναι δεκάδες οι καταγγελίες που έρχονται στο φως καθημερινά. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Φασουλάκη. Ελάτε να αλλάξουμε τελείως κλίμα. Το στόχο να γίνει η χώρα μας μία από τις πρώτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αποσύρει τα πλαστικά μιας χρήσης, εναρμονιζόμενη έτσι και με κοινοτική οδηγία που έχει εκδοθεί, έθεσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στόχος του σχετικού νομοσχεδίου που παρουσιάστηκε είναι η μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης και με αυξημένα πρόστιμα για τους παραβάτες. Τα πλαστικά άρχισαν να συσσωρεύονται στον πλανήτη. Τέλος, τα πλαστικά μιας χρήσης βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής κάνει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην υλοποίηση της κοινωνικής υποχρέωσης για εναρμόνιση της οδηγίας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να μπορούν οι Έλληνες και η αγορά να προσαρμοστούν ομαλά στα νέα δεδομένα. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ζήτημα περιβάλλοντος, είναι ζήτημα δημόσιας υγείας και είναι ζήτημα συνείδησης. Θα εφαρμοστεί η οδηγία από τις 3 Ιουλίου του 2021 του χρόνου, αλλά εναρμονιζόμαστε ένα χρόνο νωρίτερα. Από τις 3 Ιουλίου του 2021 θα απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά για τα εξής προϊόντα. Μαχαιροπύρουνα, πιάτα, καλαμάκια, δοχεία και κυπελάκια ποτών από φελιζόλ, δοχεία τροφίμων από φελιζόλ, αναδευτήρες ποτών, μπατονέτες, στηρίγματα για μπαλόνια, προϊόντα που διασπώνται σε μικροπλαστικά. Για τα προϊόντα αυτά θα υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ η απαγόρευση θα ξεκινήσει 6 μήνες νωρίτερα για τον δημόσιο τομέα. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να δώσουμε ένα μήνυμα, ειδικά στα νέα παιδιά, γιατί όλα είναι θέμα παιδείας. Θα μπορέσουμε ο καθένας βάζοντας ένα λιθαράκι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα για μια καθαρή Ελλάδα. Η Ελλάδα, μια χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Ευρώπης, είναι σημαντικό να είναι πρωτοπόρα στον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης. Η καμπάνια ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στοχεύει σε μια νέα περιβαλλοντική κουλτούρα, την ώρα που τα στοιχεία που αποτυπώνουν το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Ελλάδα. Χωρίς πλαστικά μιας χρήσης. Για την ευκολότερη μετάβαση στη χωρίς πλαστικά εποχή, θεσπίζονται κίνητρα υπέρ της ανακύκλωσης, ενώ προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες που δεν συμμορφώνονται με τις οδηγίες. Εδώ λοιπόν ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μείνετε στο όπεν. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με το μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό βράδυ. Γεια σας.